Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αντιμετωπίζει ο 36χρονος, φερόμενος ως δράστης της τυγερής δολοφονίας του 29χρονου Γιώργου Κρητικόπουλου, που σημειώθηκε ανήμερα της εορτής των Χριστουγέννων στη Γιάννουλη Λάρισας, όπου διέμεινε το θύμα. Ο δράστης, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξή του στο έγκλημα, αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, της 25ης Δεκεμβρίου, όταν ο 29χρονος Γιώργος Κρητικόπουλος βρέθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι του, δολοφονημένος μέσα στο αυτοκίνητό του. Το θύμα, που διατηρούσε ίντερνετ καφέ, είχε πυροβοληθεί εξ επαφής στο κεφάλι. Το όπλο δεν βρέθηκε, οι αστυνομικές αρχές όμως, διενεργώντας έρευνες, έφτασαν στη σύλληψη του 36χρονου μετά από μαρτυρίες αλλά και εικόνες που κατέγραψε η κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης γειτονικής επιχείρησης. Από την όλη έρευνα, από τον συνδυασμό των μαρτυρικών καταθέσεων, προέκυψε παντελής απουσία άλουθη για τον δράστη, αντιφάσεις του για το πού ακριβώς κινήθηκε πριν και μετά την τέλεση του εγκλήματος και στοιχεία όπως λόγω χάρη καταγραφή του αυτοκινήτου του στον τόπο του εγκλήματος από ιδιωτικές κάμερες καταστημάτων της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, που σύμφωνα με την καταγγελία 33χρονης, τη βίασε μέσα στο ίδιο της το σπίτι χθες τα ξημερώματα. Ο άγνωστος δράστης, που φορούσε κουκούλα, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού της, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, από το παράθυρο του μπάνιου, και ενώ αυτή κοιμόταν, την ακινητοποίησε, την φίμωσε και με την απειλή μαχαιριού τη βίασε, ενώ φεύγοντας από την οικία της, πήρε μαζί του τα κλειδιά του σπιτιού της και το κινητό της τηλέφωνο.